Hey, γεια σας φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι? Ο Σαρό. Λοιπόν, σε αυτό το βιντεάκι θα μιλήσουμε για τα άτομα τα οποία είναι τραυματισμένοι στον νόμο, έχουν κάποιο είδος τραυματισμού, αλλά θέλουν να γυμνάζονται, να γυμνάζουν πιο συγκεκριμένα το στήθος και τους ώμους τους. Γιατί, όπως ξέρετε περισσότεροι που έχετε τραυματίσει τον νόμο σας, με το που τραυματίζετε όμως, βγαίνει από το πρόγραμμα γυμναστικής οποιαδήποτε άσκηση στήθους και οποιαδήποτε άσκηση ώμων, γιατί οποιαδήποτε από αυτές τις ασκήσεις και αν κάνεις, θα σε χτυπήσει στον τραυματισμό στον νόμο. Και υπάρχουν άτομα που παρόλο που πονάνε στον νόμο, συνεχίζουν και κάνουν αυτές τις ασκήσεις με τον αρχικό τρόπο όπως τις κάνανε παλιά πριν τον τραυματισμό, κάνοντας τον τραυματισμό τους ακόμη χειρότερο. Οπότε, εγώ επειδή λόγω του χειρουργείου που είχα κάνει στον νόμο μου, που σας το έχω πει ξανά και ξανά, και από το γιατρό και από φυσικοθεραπευτές και μόνος μου, έχω βρει ένα σωρό τρόπους για να προπονώ τον νόμο μου, να προπονώ το στήθος μου. Και από μια φάση που ήμουνα και μου λέγει ο γιατρός ότι εσύ δεν θα πρέπει να ξαναγυμναστείς και ιδιαίτερα στο άνω σώμα, τώρα μπορώ και κάνω σχεδόν όλες τις ασκήσεις με αρκετή ευκολία. Χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, ας μοιραστώ τα μυστικά και την εμπειρία μου μαζί σας. Συνήθως, ένας τραυματισμός στον νόμο έχει κάποιο λόγο που υπάρχει εκεί πέρα. Έτσι δεν είναι? Οπότε, ας δούμε τους λόγους και ας δούμε αν μπορούμε να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στη ζωή σας, ας πούμε, και που οφείλεται ο τραυματισμός στον νόμο σε αυτό το πρόβλημα. Ένας λόγος, πολύ βασικός, μπορεί να είναι κάποια συνήθεια που κάνετε στη μέρα σας. Και το πιο συχνό είναι στον ύπνο σας. Λοιπόν, αυτό που κάνουν περισσότεροι, που έκανα και εγώ, είναι να ξαπλώνεις και ας πούμε είναι εδώ πέρα το κρεβάτι και να βάζεις το χέρι σου έτσι και να βάζεις το κεφάλι σου και ουσιαστικά να χρησιμοποιείς το νόμο σου σαν μαξιλάρι. Ή πάνω από το μαξιλάρι ή και χωρίς μαξιλάρι. Αυτό είναι προφανώς και πάρα πολύ λάθος και επιβαρύνει πάρα πολύ τον νόμο, όμως είναι μια από τις πιο ευαίσθητες κλειδώσεις που έχουμε, ή μπορεί και πιο ευαίσθητη. Γενικά, επειδή μπορεί να κάνει όλες τις κινήσεις σε όλες τις μοίρες, σχεδόν, έτσι, γι' αυτό είναι και πολύ ευαίσθητη. Δεν είναι σαν τον αγκώνα που έχει μόνο αυτό να κάνει, μόνο αυτή την κίνηση σε δύο διαστάσεις. Όμως, αντίθετα, κινείται σε τρεις διαστάσεις, γι' αυτό είναι και ο πιο ευάλωτος. Οπότε πρέπει να το προσέχουμε και ιδιαίτερα. Να τους προσέχουμε και ιδιαίτερα. Λοιπόν, οπότε, εάν κοιμάστε με αυτόν τον τρόπο, απλά σταματήστε. Θα πρέπει να βάζετε το χέρι από κάτω και ή να κοιμάστε ανάσκελα ή πρέπει να πάρετε ένα χοντρό μαξιλάρι, ας πούμε, να έχει τόσο πάχος και να το βάλετε εδώ πέρα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να βάλετε το χέρι από κάτω. Να το βάλετε εδώ πέρα, να είναι έτσι χοντρό, να είναι όσο το προηγούμενο σας μαξιλάρι συν το χέρι σας, για να μην χρειάζεται να βάλετε το χέρι σας από κάτω. Ένας άλλος λόγος είναι επειδή εκτελείς κάποιες ασκήσεις λάθος, το οποίο δεν μπορώ να σε βοηθήσω προσωπικά, έτσι πρέπει να έρθω μαζί στο γυμναστήριο και να δω τι κάνεις λάθος, αυτό πρέπει να το εντοπίσεις εσύ ο ίδιος. Αλλά προς το τέλος του βίντεο δείχνω κάποιες ασκήσεις, πώς να τις κάνετε σωστά και πώς με έναν τρόπο έτσι ώστε να αποφελείτε ο ώμος σου και να μην τον πιέζεις. Οπότε δες τι κάνεις διαφορετικά, άλλαξε εδώ και ελπίζω να σου περάσει και ο πόνος. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις, όπως είπαμε, είναι να βρεις την αιτία του προβλήματος. Αφού τη βρήκες την αιτία, προσπάθησε να τη διορθώσεις αυτή την αιτία. Δώσ' του λίγο χρόνο από τη στιγμή που έχεις τραυματιστεί μέχρι που έχεις διορθώσει και το πρόβλημα και έχεις βρει την αιτία, 2 με 3 εβδομάδες. Και περίμενε μπας και γίνει από μόνο του καλά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, παιδιά, εάν απλά βρείτε την αιτία του προβλήματος, το τι προκαλεί αυτό το πόνο, το τσίπημα στον νόμο, και το διορθώσετε, το εξαλείψετε, θα σταματήσετε να έχετε και τα τσίπηματα στον νόμο. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες πιο σοβαρές περιπτώσεις. Εάν είσαι μέρος αυτών των σοβαρών περιπτώσεων, συνέχισε να βλέπεις αυτό το βίντεο. Εάν δεν υπάρχει κάτι που προκαλεί προβλήματα στον νόμο σου, όπως ο τρόπος που κοιμάσαι, η δουλειά σου ή οτιδήποτε, και αν ακόμα έχεις τσιμπήματα όταν κάνεις κάποιες ασκήσεις, ας πούμε στο πάγκο, κάποιες ασκήσεις στήθους όμων, τότε αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ακολουθήσεις μία ρουτίνα που θα σου πω εγώ. Τη ρουτίνα αυτή θα τη βάλω και κάτω στην περιγραφή, θα την καρφιτσώσω και σαν σχόλιο και θα την εξηγήσω αυτή τη στιγμή. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεσαι και το μόνο βασικά είναι ένα λαστιχάκι. Λαστιχάκι ή μάντας για γυμναστική. Ξεκίνα με το λαστιχάκι χαμηλότερης αντίστασης και στο μέλλον, όταν δεις ότι γίνεσαι καλύτερος και καλύτερος σε αυτές τις ασκήσεις, απλά ανέβασε την αντίσταση, δηλαδή το χρώμα από τον ημάντα. Σκοπός αυτών των ασκήσεων είναι να δέσει ο ώμος. Εντάξει, όπως είπαμε, ο ώμος, επειδή έχει τις περισσότερες κινήσεις, είναι ο πιο ευάλωτος. Οπότε, τι χρειάζεται να κάνουμε? Χρειάζεται να δυναμώσουμε το στροφικό μας πέταλο. Μετά, χρειάζεται να δυναμώσουμε τους τένοντες, οι οποίοι δένουν το νόμο. Και αυτό θα το κάνουμε μέσω των ασκήσεων που θα σου πω εγώ αυτή τη στιγμή. Αυτές οι ασκήσεις είναι θεραπευτικές. Αυτές οι ασκήσεις μπορεί να τις κάνεις και από εκεί που σε πεθαίνει το ώμο σου να σε θεραπεύσει, να μην έχεις ούτε ίχνος πόνο. Ειδικά όταν το κάνεις για τουλάχιστον ένα μήνα και ειδικά όταν προοδεύεις αυτές τις ασκήσεις. Ξεκινάμε με την εσωστροφή του ώμου. Ωραία, εσωστροφή όπως βλέπετε στο βιντεάκι.
θα δέσετε κάπου τον ημάντα σας στο ύψος του χεριού σας. Είναι δύο ασκήσεις αντίστροφες, δηλαδή είναι μία έσω στροφή και μία έξω στροφή. Και στις δύο ασκήσεις το νόημα είναι περίπου το ίδιο. Αυτό που θα κάνετε είναι, αυτό που πρέπει να γίνετε είναι να μην κουνιέται καθόλου έτσι, αυτό εδώ πέρα, να μην σηκώνεται καθόλου όμως. Όμως πρέπει το χέρι εδώ πέρα, ο βραχίωνας, να είναι κολλημένο στο σώμα μας. Το μόνο που θα κινείται πρέπει να είναι το χέρι μας, από τον αγκώνα και κάτω. Σε δύο διαστάσεις, δεξιά, αριστερά. Εντάξει, στον άξονα του, χύψη, στον άξονα του ψή. Ένας τρόπος για να το πετύχετε στην αρχή που θα είστε πιο νουμπάδες σε αυτή την άσκηση είναι να βάλετε μια πετσέτα κάτω από τη μασχάλη και να φροντίσετε να μην πέσει αυτή η πετσέτα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. Ή τουλάχιστον νοητά, να φαντάζεστε ότι υπάρχει μια πετσέτα εκεί και την κρατάτε να μην πέσει. Όπως σας δείχνω στο βιντεάκι. By the way, εάν γουστάρετε το μπλουζάκι που βλέπετε στο βιντεάκι, τσεκάρετε link από κάτω γιατί σας έχω φτιάξει. Οπότε, η μία άσκηση θα πιάνει αυτόν εδώ το τένοντα, εντάξει. Και η άλλη θα πιάνει τον πίσω τένοντα. Αυτοί οι τένοντες στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι αδύναμοι και δεν λειτουργούν καν σωστά, έτσι όπως θα έπρεπε. Με αυτές τις ασκήσεις θα νιώσετε κι εσείς το κάψιμο εδώ και εδώ και θα δέσουν αυτοί οι μύες, θα αρχίσουν να λειτουργούν σωστά και αρμονικά. Οπότε, 3x15 το καθένα. Μετά, με βαράκι. Ξαπλώνεις το έδαφος, όπως βλέπεις στο βίντεο, χρησιμοποιείς τη βαρύτητα με το μέρος σου και κάνεις πάλι αυτή την άσκηση που σου δείχνω εδώ πέρα. Την έξω στροφή. Βέβαια, αντί για δίσκο μπορείς να χρησιμοποιείς βαράκι, μπορείς να κάνεις αρνητικές, μπορείς να βάλεις όσα κιλά θέλεις, χωρίς βέβαια να τραυματίσεις τον τένοντα. Εντάξει. Αυτές είναι οι τρεις πιο βασικές ασκήσεις που θα σε βοηθήσουν πάρα πολύ και υπάρχουν ένα σωρό ακόμα ασκήσεις που εάν βλέπεις ότι σε ωφελούν αυτές, αλλά θέλεις και το κάτι παραπάνω, μπορείς να ψάξεις μόνος. Ασκήσεις για στροφικό πέταλο, ξέρω εγώ. Αλλά εγώ προσωπικά με αυτές τις τρεις ασκήσεις είμαι κομπλέ. Οπότε θα κάνεις 3x15 με τον ημάντα, μετά 3x6 με το βαράκι. Και τέλος θα τελειώσεις τη ρουτίνα σου με push-ups. 3x10 push-ups. Τα χέρια σχεδόν κολλητά στο σώμα, να σχηματίζουν έτσι ένα βελάκι, δηλαδή το κεφάλι σου είναι εδώ πέρα και τα χέρια σου είναι εδώ πέρα. Κάπως έτσι. Εξαιρετικά βοηθητικά, ας μην μπω σε λεπτομέρειες, απλά κάντε το και θα με ευχαριστείτε σε ένα μήνα από τώρα. Οπότε μετά από αυτή τη ρουτίνα, τι πας και κάνεις, πας και κάνεις μια άσκηση πλάτης. Η άσκηση, η γυμναστική προπόνηση πλάτης είναι φανερά λιγότερο επίπονη στον ώμο και επίσης τον προθερμαίνει και τον λιπαίνει. Οπότε κάνεις τις ασκήσεις με τους ημάντες, με το βαράκι, μετά push-ups και μετά οποιαδήποτε άσκηση θέλεις για πλάτη. Μπορείς για φτερά, μπορείς να κάνεις σκοπηλατική, μπορείς να κάνεις εμπροστολέμιες, έλξεις, ανοιχτή λαβή, κλειστή λαβή, αυτό είναι up to you. Οπότε κάνεις μια άσκηση πλάτης 3x15 και με αυτές τις 5 ασκήσεις κλείνουμε τη ρουτίνα. Μετά από αυτή τη ρουτίνα τι πας και κάνεις, πας και κάνεις στήθος, πας και κάνεις πάγκο ή πας και κάνεις ώμους. Χρυσός κανόνας. Ποτέ μα ποτέ δεν κάνουμε ώμους και στήθος σε μία προπόνηση, στην ίδια προπόνηση, εάν έχεις θέμα με τους ώμους σου. Κάποιος που έχει ώμους από σίδερο μπορεί να κάνει και τα δύο, no problem. Χρυσός κανόνας για αυτούς που έχουν πρόβλημα στους ώμους είναι ποτέ μα ποτέ να μην τα κάνουν σε μία προπόνηση και τα δύο. Ή τουλάχιστον εάν κάνετε, να μην κάνετε πολλές ασκήσεις και από τα δύο. Δηλαδή, όχι ως αποτυχία το στήθος και μετά ως αποτυχία η ώμη. Εντάξει, μία άσκηση για στήθος, πολλές ασκήσεις για ώμους. Πολλές ασκήσεις για στήθος, μία άσκηση για ώμους. Κάπως έτσι να το πάτε. Αλλά σαν γενικό κανόνα βάζω να μην συνδυάζουμε ποτέ αυτά τα δύο. Ειδικά στην αρχή που η ώμη σου είναι χάλια. Και τώρα ας προχωρήσουμε στις ασκήσεις. Ας προχωρήσουμε στον πάγκο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό για όσους έχουν πρόβλημα ώμου, μόλις ακούνε πιέσεις πάγκου, έτσι υπάρχει ένας πόνος εδώ πέρα στο στήθος, γιατί ξέρουν ότι θα υποφέρουν σε αυτή την άσκηση. Και έχουν και ένα άχτι που δεν μπορούν ποτέ να κάνουν αυτή την άσκηση χωρίς να πονάνε και ποτέ δεν μπορούν να ανεβάσουν κιλά. Λοιπόν, αυτές οι μέρες τελείωσαν. Από εδώ και πέρα θα μπορείς να κάνεις γαμάτες πιέσεις πάγκου, να καίγεσαι στο στήθος, να ανεβαίνεις κιλά. Απλά πρέπει να ακολουθείς αυτά που θα σου πω σε αυτό το βίντεο. Κάνεις αυτή τη ρουτίνα που σου είπα. Τώρα, όταν κάνεις πιέσεις πάγκου, τι πρέπει να κάνεις. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να διαλέξεις μια άσκηση ψωμοτήρι. Μια άσκηση που δεν σε πονάει όπως οι υπόλοιπες και να τη χρησιμοποιήσεις σαν ψωμοτήρι. Είτε είναι το peg deck, είτε είναι οι πιέσεις στήθους με μπάρα, είτε με αλτήρες, οποιοδήποτε. Και πάνω σε αυτή θα προσπαθείς να δυναμώνεις. Αφού δυναμώνεις σε αυτή την άσκηση, θα δυναμώνει και θα τουμπανιάζει και το στήθος. Εγώ προσωπικά έχω διαλέξει πιέσεις πάγκου με μπάρα και με αλτήρες. Και τώρα τελευταία μπορώ να κάνω και ακόμη περισσότερες ασκήσεις γιατί όμως μην νιώθει καλύτερα. Στους περισσότερους προτείνω πιέσεις πάγκου με μπάρα. Τώρα θα σας εξηγήσω τη τεχνική.
που πρέπει να χρησιμοποιείτε. Αυτό που κάνουν συνήθως οι gym bros που σηκώνουν τα χέρια εδώ πέρα σε μια οριζόντια γραμμή και αρχίζουν και χτυπάνε, αυτό πια εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εμείς εννοώ αυτοί που έχουν χάλια όμως. Αντί αυτού, τι πρέπει να κάνει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τσεκάρει το βίντεο που έχω κάνει πάνω στις πιέσεις πάγκου πριν κάνα χρόνο. Είναι ένα χρυσό βίντεο, τσεκάρετε καρφιτσωμένο σχόλιο που μου έχουν κάνει. Εντάξει, αυτό το βίντεο μόνο του μπορεί να σε σώσει από την οδύσσια των πιέσεων πάγκων και των πόνων στους ώμους. Εν ολίγης, τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να πας τους ώμους σου όταν κάνεις πιέσεις πάγκου πίσω και κάτω, να προσπαθείς να συνθλίβεις ένα σταφύλι που υπάρχει εδώ πέρα. Νοητικά, εντάξει. Υπέθεσε ότι έχεις ένα σταφύλι εδώ πέρα και θες να το συνθλίψεις. Ωραία. Οπότε, πίσω, κάτω. Ωραία. Μετά, τα χέρια όσο πιο κοντά γίνεται στο σώμα σου, εντάξει, όχι εδώ, ούτε εδώ, εντάξει, εδώ, όσο πιο κοντά γίνεται στο σώμα σου. Τώρα θα μου πεις, αυτές είναι πιέσεις πάγκου, αλλά για τους τρικέφαλους, αυτό δεν είναι για στήθος, άρα, ναι, το ξέρω. Και έτσι πρέπει να αρχίσεις, εάν έχεις πρόβλημα στους ώμους, εντάξει, πρέπει να συνηθίσει το σώμα σου σε αυτό το τρόπο κίνησης. Για να συνηθίσει, δεν μπορείς να ξεκινήσεις αμέσως με ανοιχτή λαβή, πρέπει να ξεκινήσεις με την πιο κλειστή λαβή. Όταν ξεκινάς με την κλειστή λαβή, θα αρχίσουν να καίγονται και οι τρικέφαλοι σου, δεν πειράζει. Θα πιάνει και το στήθος σου. Πίστεψέ με. Και ως bonus θα του μπανιάσεις και τους τρικέφαλους σου. Κάνεις με αυτόν τον τρόπο αυτή την άσκηση για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να αρχίσεις να νιώθεις καλύτερα στους ώμους σου. Όταν αρχίσεις να νιώθεις καλύτερα στους ώμους σου, θα σε παίρνει και να ανοίγεις λίγο το χέρι σου. Εντάξει. Θα το δοκιμάσεις. Εάν δεν σε πονάνε οι ώμοι σου, θα τους αφήσεις ανοιχτούς. Εάν σε πονάνε, παπ, κλείνεις πάλι τα χέρια σου. Δηλαδή αυτά που σου λέω εγώ εδώ πέρα είναι ως έκτακτη ανάγκη. Είναι η τελευταία δικλίδα ασφαλείας. Δηλαδή τα κάνεις όλα αυτά που σου λέω εδώ πέρα. Εάν νιώσεις ότι δεν χρειάζεται κάποιο από αυτά, το αφήνεις, βλέπεις πώς νιώθεις και ή συνεχίζεις με αυτόν τον τρόπο το καινούριο ή κολλάς πάλι στη δικλίδα ασφαλείας αυτού του βίντεο. Για παράδειγμα, η ρουτίνα, τα χέρια εδώ, οι ώμοι πίσω, όλα αυτά που σου λέω εδώ πέρα. Επόμενο είναι να δημιουργήσεις ένα κενό εδώ πέρα στη πλάτη σου. Σαν να έχεις υποθετικά ένα μαξιλαράκι στη μέση σου, στην άνω μέση. Εντάξει, δηλαδή πας τους γοφούς όσο πιο κοντά γίνεται, στο κέντρο βάρους του σώματός σου και θα έρθει και φυσικά. Εάν δεν κατάλαβες ακριβώς τι σου εννοώ, τι εννοώ με αυτό, απλά πήγαινε δες το βίντεο που έχω κάνει πάνω στις πιέσεις πάγκου. Και μπορείς να το δοκιμάσεις και τώρα που κάθεσαι στον υπολογιστή στο κινητό σου. Δοκίμασε, εντάξει, να κάνεις αυτή την κίνηση και πες μου πού το νιώθεις. Σίγουρα το νιώθεις εδώ πέρα. Τώρα δοκίμασε να πας στήθος πάνω και να δημιουργήσεις αυτή την καμπύλη στην πλάτη σου. Και κάνε αυτή την κίνηση πάλι. Πού τη νιώθεις? Τη νιώθεις στο στήθος. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνετε πιέσεις πάγκου. Και σας υπογράφω ότι 99% των ανθρώπων που θα το κάνουν με αυτόν τον τρόπο, ενώ έχουν πρόβλημα στους ώμους, θα μπορούν να κάνουν πιέσεις πάγκου. Πάμε τώρα στις στρατιωτικές, γενικά τις ασκήσεις ώμων. Και πάλι πρέπει να βρείτε μια άσκηση που δεν σε πονάει, που δεν σας πονάει, που νιώθετε να καίγεται ομείς και όχι ο τένοντας ή το κόκαλο. Και πρέπει να την κάνετε ψωμοτήρι, να κάνετε 10 σετ ή τέλος πάντων, εάν έχετε 3 σετ από μία άσκηση, 3 σετ από άλλη, 3 σετ από άλλη, κάντε 6 σετ από αυτή την άσκηση που δεν σας πονάει, 9 σετ από αυτή την άσκηση που δεν σας πονάει. Όπως με τις πιέσεις πάγκου, διαλέγουμε μία άσκηση και την κάνουμε ψωμοτήρι που δεν μας πονάει, επειδή είμαστε τραυματισμένοι. Για τις στρατιωτικές τώρα θα σου κάνω μερικές προτάσεις όπως σου κάναμε με τις πιέσεις πάγκου. Λοιπόν, είναι στρατιωτικές όρθιες με μπάρα. Μετά έχουμε με αλτήρες. Μετά έχουμε με αλτήρες αλλά εσωτερικά. Δηλαδή να έχουμε περιστρέψει τον καρπό μας. Όπως βλέπετε στο βιντεάκι. Οπότε ξεκινάει με τις παλάμες μας να κοιτάνε προς το σώμα μας και όταν σηκώνουμε το χέρι οι παλάμες μας κοιτούνται μεταξύ τους. Όπως βλέπετε στο βίντεο, με μια μικρή περιστροφή 90 μοιρών. Εντάξει, αυτή είναι η πιο ασφαλής άσκηση. Οπότε, όταν όλα είναι σκατά, όταν δεν μπορείς να κάνεις ούτε καν τις κανονικές στρατιωτικές, ούτε καν καμία άσκηση τέλος πάντων, δοκίμασε αυτή. Όπως είπα, είναι η τελευταία δικλίδα ασφαλείας. Εάν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο, δοκίμασε αυτή και θα μπορείς. Και θα δεις ότι θα καίγεται πολύ όμορφα ο ώμος σου, η μυς του ώμου. Χρησιμοποιήστε αυτά τα tips. Όπως είπα, είναι η τελευταία δικλίδα ασφαλείας. Όταν όλα είναι σκατά, δοκιμάστε αυτά που σας είπα σε αυτό το βίντεο και σιγά σιγά όταν νιώθετε και τους ώμους σας καλύτερα, σιγά σιγά αφήστε μερικές από αυτές τις συμβουλές και επιστρέψτε στο παλιό σας πρόγραμμα να δείτε πώς νιώθετε. Και αν δεν νιώθετε καλά, επιστρέψτε πάλι στο βίντεο και στις συμβουλές μου. Εντάξει, οπότε αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησε. Ρίξτε και μια ματιά στο προηγούμενο μου βλογκάκι. Όσο την επόμενη φορά να προσέχετε και να γυμνάζεστε, ακόμα και αν έχετε σάπιους σκάρτους ώμους.